Βέβαια, κάτω από ιδιαίτερες συνθήκες, σε συνθήκες πανδημίας, η εργατική πρωτομαγιά σήμερα. Έτσι ακριβώς είναι. Και από αυτή την άποψη και τα εργατικά σωματεία έχουν πάρει όλα τα μέτρα. Οπότε οι αγωνιστικές συγκεντρώσεις, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν σε όλη την Ελλάδα, έχουν συγκεκριμένες προδιαγραφές, δηλαδή με την αυστηρή τήρηση των μέτρων προστασίας, αλλά και να στείλουν και ένα μήνυμα. Αφενός μεν ότι η εργατική τάξη τιμάει τους αγώνες και τους νεκρούς της. Δεύτερον, ότι σε συνθήκες πανδημίας παίζει πολύ σημαντικό ρόλο η προστασία της δημόσιας υγείας. Και τρίτο, βέβαια, αυτές οι αγωνιστικές κινητοποιήσεις πρέπει να είναι μια στάση αγωνιστική απέναντι στην επίθεση την οποία δέχονται οι εργαζόμενοι και τα υπόλοιπα λαϊκά στρώματα για τη νέα κρίση η οποία υπάρχει, την οικονομική, αλλά και ταυτόχρονα για την ικανοποίηση των σύγχρονων αναγκών και δικαιωμάτων τους. Εάν έρθουν να σας κόψουν πρόστιμα η αστυνομία, τι θα κάνετε? Δεν πιστεύω να γίνει κάτι. Θα απαντήσω, αν και δεν ακούστηκε πολύ καλά η ερώτηση. Για να σας πω το εξής. Καταρχάς, πρόκειται για μια υποκρισία. Το να γίνει μια εβδομάδα αργότερα η αγωνιστική εορτασμή είναι υποκριτικό. Τι θα αλλάξει? Θα αλλάξει κάτι ριζικά από τις σημερινές συνθήκες? Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, δεν είναι η κυβέρνηση αυτή η οποία θα καθορίσει το πότε θα γίνουν οι εκδηλώσεις αγωνιστικές για την Πρωτομαγιά, αλλά είναι τα ίδια τα εργατικά σωματεία. Και από τη στιγμή που παίρνουν αυτά τα μέτρα ασφαλείας και προστασίας, πρώτα απ' όλα για τους ίδιους τους συμμετέχοντες, γιατί κοιτάξτε, λέμε ότι είναι υποκρισία, γιατί άμα η κυβέρνηση έδειχνε ευαισθησία επί της ουσίας, θα έπρεπε να πάρει μέτρα προστασίας στα μέσα μαζικής μεταφοράς, στους εργασιακούς χώρους οι οποίοι γινότανε το έλα να δεις το προηγούμενο διάστημα, στις δομές υγείας και στις δημόσιες, αλλά πολύ περισσότερο στις ιδιωτικές, με τα τραγικά αποτελέσματα τα οποία είχαμε. Έχει αλλά πάρει όλα τα μέτρα προστασίας και στις δομές υγείας και στους χώρους που λέτε. Θα πάω στον κύριο Αρβανίτη. Θα μπορούσε αυτό να γίνει μια εβδομάδα μετά. Βλέπετε όμως ότι τα αποτελέσματα σας διαψεύδουν, κυρία Ράπτη, το αντίθετο, τα αποτελέσματα ενισχύουν.